Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, συνεχίζω τον κύκλο παρουσιάσεων νέων προϊόντων στο μαγαζί, έτσι. Και θα εξηγήσω και κάποιες προηγούμενες παραλαβές προϊόντα, πώς μπορούμε να τα δουλέψουμε καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Savage Gear, ένα σετάκι με αλατισμένα και αρωματισμένα σκουλικάκια για LRF. Και όχι μόνο, έτσι, σε τρεις χρωματισμούς. Είναι 7 εκατοστά, προσωμιών τον ακροβάτι, έτσι όπως λέω, ή κάποια άλλα σκουλίκια. Και παράλληλα έχουν και δύο μολυγοκεφαλές. Είναι αυτές που βλέπετε μέσα εδώ, μάλλον δεν βλέπετε. Είναι σαν και αυτές εδώ, έτσι, τις μικρές μολυγοκεφαλές των 2 γραμμαρίων. Έτσι, τις συγκεκριμένες που έχει μέσα το σετάκι. Είναι 1,5 γραμμάριο καθεμία, στα 8 ευρώ το σετάκι. Και τα σκουλικάκια, όπως μας εξηγεί εδώ, είναι σε ίσια μορφή και σε κατσαρωμένη, όπως θα ήταν ένα κανονικό σκουλίκι. Λοιπόν, αυτό το σετάκι το δουλεύουμε πετώντας το από τα βράχια ή από τη βαρκούλα, αρόδου, σε μικρά βάθη και το τζιγκάρουμε λίγο να χοροπηδήξει κάτω ή το σέρνουμε από πίσω και σίγουρα κάποια μουρμούρα ή κάποιος αργός θα το κοπανίσει. Έχει γίνει πολλές φορές το σκηνικό, είναι εξακριβωμένο thumbs up, όπως λέω. Λοιπόν, και εδώ πάλι από τη Savage Gear μολυβοκεφαλές με φωσφοράκια πάνω, ακόμα και τη νύχτα μπορούν να δουλέψουν, μπορούν να συνδυαστούν με τα σκουλικάκια αυτά και με τα άλλα τα μικρά, ακόμα και με τα ψαράκια και με τα free, έτσι. Και συνεχίζω. Μικρά κρυκάκια για τα μικρά ψαράκια, τα τεχνητά. Καλή ώρα όπως είναι αυτά της ράπαλα εδώ πέρα, για να αλλάζουμε split ring, να αλλάζουμε τις αλλαγές. Πιο μεγάλα split ring της owner, έτσι, με πολύ μεγάλη αντοχή, 21 κιλά το νούμερο 3. Το προηγούμενο έχει 10 κιλά αντοχή, το νούμερο 1. Παραμανούλες σε θήτα, που η λεπτομέρεια όπως μας λέει, το ένα άκρο είναι κολλημένο, δεν είναι γυρισμένο απάνω, είναι πονταρισμένο και έχει αντοχή το 0008 κιλά και έρχονται ανοιχτές για να μην σπάμε τα νεύρα μας να τις ανοίξουμε, έτσι. Μετά το 00 στα 9 κιλά και το 0 νούμερο, βάζω και το δάχτυλο κοντά για να βλέπετε πόσο μικρές είναι, έτσι, στα 12 κιλά. Και συνεχίζω, τις owner είναι, έτσι, οι προηγούμενες, με τις καινούργιες που ήρθανε, που είναι στριφτάρι παραμάνα, έτσι. Βέβαια είναι λίγο ακριβές για τα γούστα μου, αλλά κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά. Πολύ διακριτικές, ούτε να στρίβει το τεχνητό ούτε τίποτα. Σε δύο νούμερα, το 0 και το 1. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι το 0 έχει 9 κιλά αντοχή, μικρούλι όπως βλέπετε, και το 1 έχει 7 κιλά αντοχή. Λογικά, επειδή μεγαλώνει η καμπύλη, αλλάζει. Τα κλασικά βαριδάκια της Cultiva, έτσι, αυτά που βάζουμε αντί για μπομπάρδα για τη σιρτή, που σφινώνουν απάνω. Όσοι φίλοι το πήραν το εξάρτημα αυτό, έμειναν ευχαριστημένοι. Ξανανέωσα το στόκ γιατί υπήρχε μια προσωρινή έλλειψη. Τα καινούργια, όπως έδειξα και σε προηγούμενο βίντεο, assist, έτσι, που έχουν πάνω και το δέρμα ψαριού και τις τρεσούλες, σε ροζέ χρωματάκι, αρκετά δεκτικά, και μάλιστα το L έχει τη δυνατότητα για πλανάκια, μας λέει, 30-70 γραμμάρια. Και ένας παλιός γνώριμος της Καγιαμπούσα, το πλανάκι το συγκεκριμένο, έτσι, που στριφογυρνάει γύρω από τον εαυτό του, το έδωσα σε 3-4 φίλους και μου είπανε αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Ναι, γιατί για να δουλέψει θα πρέπει να το δολώσουμε με κάποιο δόλωμα, είτε κομμάτι γαριδούλας είτε κομμάτι ψαράκι. Αλλά η καλύτερη μου επιλογή και η πιο σωστή, πιστεύω, είναι με κάποια λωριδούλα από καλαμαράκι, και τότε γίνονται σφάχτες. Τα χρώματα είναι ότι πρέπει για να πάρουμε στήρες και ροφόπουλα, και γιατί όχι ενδιάμεσα ό,τι το πετύχει, έτσι. Γίνονται πολύ καλός στόχος για τα κοκάλια μετά, έτσι, και για όλα τα αρπακτικά. Μία κασετινούλα για τους φίλους που ασχολούνται με το εγγλέζικο ή και αυτούς που θέλουν
μια κασετίνα για τις αρματοσχές τους, για τα τεχνητά τους. Ιούλιε, γεια σου παιδελάκι. Καλώς είναι. Νο. Yes. Νο. Αφού δεν έχει. Κοίταξες. Δεν έχει. Λοιπόν, μέσα έχει 10. Ας το πεντάρκο, ρε. Λοιπόν, έχει 10. Τι τραβάω. Έχει 10 φελουδάκια τα κλασικά, έτσι, για να μπορέσουμε να τη λήξουμε πάνω την αρματοσιά μας. Να είναι έτοιμο το παραμαλάκι, να μην καθόμαστε εκείνη τη στιγμή να ψάχνουμε έχω, δεν έχω, 30, 25, διάρκεια, όλα αυτά. Στα 7 ευρώ βγαίνει, βολική. Και συνεχίζω με τα καινούργια τα ραπάλα. Το γνωστό το φίλο το ξέρετε, την κάμπια, τη μικρή, έτσι, με τη UV. Την ακτινοβολία που ανακλάει και αλλάζει τα χρώματα. Μια χαρά ψαράκιος το πήραν. Είδαν τα μελανούρια και τα κοκάλια να κάνουν πάρτι. Ποπεράκια στα 4 εκατοστά